Για να μεταβούμε στην εφαρμογή ανασυγκρότησης δίσκων των Windows, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι μέσα από το μενού Έναρξη. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Έναρξη, όλα τα προγράμματα, βοηθήματα, εργαλεία συστήματος και επιλέγουμε ανασυγκρότηση δίσκων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τον υπολογιστή μου. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω σε έναν δίσκο και επιλέγουμε ιδιότητες. Στη συνέχεια, μέσα από την καρτέλα εργαλεία, κάνουμε κλικ στο κουμπί ανασυγκρότηση. Με τον δεύτερο τρόπο, δεν έχει σημασία σε ποιον δίσκο θα κάνουμε δεξί κλικ για να μεταβούμε στην ανασυγκρότηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Στο παράθυρο της εφαρμογής μπορούμε να δούμε τους δίσκους του συστήματος και τρεις διαθέσιμες επιλογές. Την ρύθμιση χρονοδιαγράμματος, την ανάλυση δίσκου και την ανασυγκρότηση δίσκου. Για να δούμε εάν ένας δίσκος χρειάζεται ανασυγκρότηση, πρέπει πρώτα να τον αναλύσουμε. Επιλέγουμε λοιπόν έναν δίσκο και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ανάλυση δίσκου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, δίπλα στο όνομα δίσκου θα εμφανιστεί το ποσοστό του κατακερματισμού του δίσκου. Εάν το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 10%, δεν υπάρχει λόγος ανασυγκρότησης. Σε διαφορετική περίπτωση, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο πιο επιτακτικό είναι να εκτελέσουμε την ανασυγκρότηση. Στην περίπτωσή μας, το ποσοστό κατακερματισμού του δίσκου είναι 27%. Οπότε, καλό είναι να ανασυγκροτήσουμε τον δίσκο. Για να το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε ξανά τον δίσκο και κάνουμε κλικ στο κουμπί Ανασυγκρότηση δίσκου. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, να διακόψουμε την ανασυγκρότηση κάνοντας κλικ στο κουμπί Διακοπή λειτουργίας. Ας το πατήσουμε. Η ανασυγκρότηση διακόπη. Κάνουμε ξανά κλικ στο κουμπί Ανάλυση δίσκου. Παρατηρούμε τώρα πως το ποσοστό κατακερματισμού στον δίσκο έχει μειωθεί. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανασυγκρότησης για να μειωθεί το ποσοστό αυτό, αλλά όσο λειτουργεί η διαδικασία, τα αποτελέσματά της έχουν άμεση εφαρμογή. Ας κάνουμε ξανά κλικ στο κουμπί Ανασυγκρότηση δίσκου. Περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και στην παρένθεση δίπλα στο όνομα του δίσκου εμφανίζεται το ποσοστό του κατακερματισμού. Πλέον βρίσκεται στο 0%. Πολλές φορές όμως, λόγω του ελεύθερου χώρου στον δίσκο, τον αριθμό των αρχείων και άλλα, ενδέχεται το ποσοστό κατακερματισμού να μην είναι 0% μετά από μία ανασυγκρότηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως η ανασυγκρότηση δεν είχε αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να εκτελέσουμε ξανά την διαδικασία. Η τρίτη επιλογή, η ρύθμιση χρονοδιαγράμματος, μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε την εκτέλεση της ανασυγκρότησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί, μπορούμε να ορίσουμε την συχνότητα, την ημέρα
και την ώρα της εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, μπορούμε να επιλέξουμε και τους δίσκους στους οποίους θα εκτελείται η ανασυγκρότηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος είναι καθολική. Αυτό σημαίνει πως δεν γίνεται να έχουμε, παραδείγματος χάρη, ένα εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα για την ανασυγκρότηση του δίσκου C και ένα μηνιαίο για την ανασυγκρότηση του δίσκου E.